Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είναι κοντά μας η Χοροδία και η Μαντολινάδα του Εργοστολίου με μαέστρο Σπύρο τον Θεοτοκάτο, γιατί κάνουν πραγματικά μια υπέροχη δουλειά. Έχουν μια πορεία μέσα στον χρόνο και όλη αυτή την πορεία την έχουν αποτυπώσει και σε CD που όποιος θέλει μετά μπορεί να το προμηθευτεί λίγο εκεί κοντά στην κονσόλα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν όταν τους ξεχνούμε. Και εγώ δεν κάνω τίποτε άλλο, παρά παίρνω τον παλιό δαυλό, τον πηγαίνω ένα βήμα παραπέρα για τους νεότερους. Έζησα τον Μικελάκη, τον Νικολάκη και τον Κουρούκλη. Όπως είσαι και άλλους μουσικούς και ανθρώπους του Λιξουρίου, αλλά και από την υπόλοιπη Κεφαλονιά. Στην πορεία τους βιογράφησα. Τον Νικολάκη όμως τον άφησα τελευταίον, γιατί πάντα ελπίζα πως θα γίνει μια εκδήλωση για αυτόν. Ελπίζω λοιπόν και του χρόνου να παρουσιάσουμε τους αδελφούς Δρακόπουλου, τον Γεράσιμο και τον Βάσο, όπου και αυτοί προσέφεραν πάρα πολλά, όχι μόνο στην Παλική αλλά και στην υπόλοιπη Κεφαλονιά. Και στην πορεία και άλλους ανθρώπους του νησιού μας ευρύτερα. Ο Νικολάκης ο Κουρούκλης γεννήθηκε το 1900 στο Λιξούρι και ήταν γιος του επιχειρηματία Σπυρίδωνα Κουρούκλη. Ο Σπύρος και η Αθηνά Κουρούκλη είχαν τα παιδιά, τον Μιχάλη, την Καλομήρα που ήταν μαθήτρια του Μικελάκη Αύλικου με το ψευδόνυμο Ιουστίνα, εξαιρετική ποιήτρια λυρική. Ο Κοσμάς επέθανε νέος, η Μαρία, η Ηλέκτρα, η Πόπη, η οποία έγραψε το περίφημο έργο «Εφημονώη», ένα από τα, θα έλεγα, αριστουργήματα της κεφαλινιακής και όχι μόνο λογοτεχνίας. Αξίζει τον κόπο να δει κανείς αυτό το ψυχόδραμα, να δει μια γλώσσα ρέουσα αλλά και συγχρόνως ποιητική. Και ο Νικόλας, ο Νικολάκης λεγόμενος, ο Κουρούκλης. Η οικογένεια ήρθε από την Οδυσσό και την Τσουριώτικη καταγωγή, αλλά ο Σπύρος έζησε χρόνια στην Οδυσσό. Κάποια λεφτά αρκετά έκαβε μια εινοποιία στο Λιξούρι, την εινοποιία Ερμής, η οποία εμπορευόταν κρασί και σταφύλια σε όλη σχεδόν την Επτάνησο. Έχουν σωθεί τα βιβλία, τα πρακτικά, έχουν σωθεί πολλά πράγματα για αυτή την εινοποιία, αλλά δεν κράτησε πολύ. Όταν την ανέλαβε ο Νικολάκης ο Κουρούκλης, τύπος Μποέ, δυστυχώς η εινοποιία έσβησε. Όμως υπήρχε και λωτριβείο. Αυτό το εκράτησε περισσότερο η οικογένεια. Ο Νικολάκης ο Κουρούκλης ήταν ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, πολύ μεγάλος, ένας μαέστρος με προσφορά, ένας διασώτης της μουσικής μας παράδοσης. Θα σταθώ πρώτα σαν κιθαρίστας. Λίγο χαμηλώστε το φως. Εκεί. Λοιπόν, όταν ερχόταν εδώ στο Λιξούρι κάποιοι μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως ακόμη και ο Νίκος Μοσχονάς από τα Χαβδάτα, ο συμπατριώτης μας, ο μεγάλος βαθύφωνος, καλούσαν τον Νικολάκη τον Κουρούκλη να τον εισοδεύσει στη κιθάρα. Ακόμη και όταν ο Χιώτης ήρθε εδώ, ζήτησε να δει τον Νικολάκη τον Κουρούκλη. Επίσης, να πούμε ότι κατέγραψε τραγούδια πάρα πολλά, ιδιαίτερα τα τραγούδια του Ντελαπόρτα, αλλά και άλλα τραγούδια, δεν ήθελε τόσο πολύ τις Αργέτες. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα το απαντήσουμε παρακάτω. Όμως διέσωσε πολλά τραγούδια. Και θα το πω τώρα για την Αργέτα, γιατί η Αργέτα είναι ακαπέλα και απιατσέρε, και επειδή είναι κατά βούληση αλλά και κατά συνέστημα και πάει του ύψους και του βάθους, όπως λέμε, δεν την ήθελα. Ήθελαν το μέτρο. Οι μαέστροι θέλουν το μετρημένο μουσικό κομμάτι για να μπορούν να βάλουν μία τάξη στην ορχήστρα και στην παρέα τους και στην χοροδία τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Όμως, παρόλα τα αυτά, στα χειρόγραφά του που έδωσα μια μεγάλη ματιά, σε όσα μπόρεσα να δω, γιατί το αρχείο δεν το είδα, παιδάκι το είδα μόνο, ήταν κάπου λιλατημένο, θέλω να πω ότι ήταν μεγάλος σε αυτά που μπόρεσε να κρατήσει. Υπήρχε ένας μεγάλος τροβαδούρος των Επτανήσεων, ο Τζόρτζης Ντελαπόρτας, Λιξουριώτης, πέθανε το 1919, ξαφνικά από καρδιά, αλλά η παρέα του, όλοι αυτοί οι κανταδόροι του Λιξουριού και οι αρκεταδόροι, θα έλεγα περισσότερο αυτόν τον όρο, μαζεύτηκαν με τον Παύλο Τορμινιάτη, έκαναν μία συγκρότηση σύντομη και τι έκαναν, μπορούσαν και τραγουδούσαν. Μαζί τους ήρθε και ο Κουτσουμπής, ο Ζερβός, ο μαέστρος φιλαρμονικής που είναι αυτός στη μέση με το καπέλο και τους οργάνωσε, ξέροντας καλά μουσική και μπόρεσε και διατήρησε τα τραγούδια του Ντελαπόρτα και του Στελακάτου. Ένας τροβαδούρος που έζησε στην Πάτρα και έγραψε περίπου πάνω από 45 άσματα. Λοιπόν, αυτό το υλικό ευρύ και ο Νικολάκης
τους μάζεψε, αλλά αυτό τον, μαζί με τον Τζιλίφη στην αρχή τον δρομολόγησαν και μπόρεσαν να αποτυπώσουν και τραγούδια, αλλά και κοντά τους να μαθητεύσουν εκείνο το κεφαλονίτικο, το λιξουριώτικο χρώμα της Αργέτας. Γιατί, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να πω αυτό το πράγμα. Σήμερα, εάν τραγουδάμε, θέλει παρησία να το πω, τραγουδάμε αλακουνάτι. Δηλαδή, τι κάνουμε, τραγουδάμε αργέτες από τον πρώτο καταγραφέα που τις πείραξε στη λαϊκή γλώσσα, τις διαφοροποίησε για να μπορεί να έχουν ταυτότητα. Άλλο το λιξουριώτικο, το γνήσιο κεφαλονίτικο ύφος, ακόμη και τα αργοστολίου, δεν είναι πειραγμένο. Δυστυχώς, μετά την έκδοση του Κουνάδη, όλα έχουν τροποποιηθεί και τραγουδάμε αργέτες τυποποιημένες. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που τους ακολούθησε ο Νικολάκης έμαθε το ύφος που δεν γράφεται μουσικά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό λείπει από την Κεφαλονιά. Δεν λείπουν τα βαριά τα έντεχνα. Τα έντεχνα υπάρχουν και είναι ωραιοποιημένα. Άλλο όμως αυτό που έχει ψυχή. Βέβαια, χάθηκε ο παλιός τρόπος στις ταβέρνες που ήταν ο δύο. Θα πρέπει σύντομα να τα πω. Λοιπόν, στις ταβέρνες του Λιξουρίου, αυτές οι ταβέρνες του Μένεγου, του Μτάδε, μαζευόντουσαν όλοι. Η ταβέρνα ήταν ο δύο. Να πιούν μία πίντα κρασί και να πούν μία, και να πούν μία αργέτα. Και να πάρουν στα χέρια λίγο ξεσκριστό μπακαλιάρο. Σε αυτές λοιπόν τις ταβέρνες τους περίμενε ο Μένεγος για να μπορούν να τραγουδήσουν. Για να μπορούν να κάνουν εκεί, όπως λέμε, το οδείο τους. Ο Νικολάκης το 1953 μετά το σεισμό εμάζεψε αρκετούς και μέσα σε μια ταβέρνα, στην ταβέρνα του Σπύρου του Μένεγου, άκουσε τραγούδια, αποτύπωσε τραγούδια, κατέγραψε τραγούδια στο πεντάγραμμο και του χρωστάμε πολλά γι' αυτό. Έτσι λοιπόν τους οργάνωσε σιγά σιγά και έκαμε μια αξιόλογη χοροδία, η οποία θέλω να πω ότι είχε το ύφος εκείνο που σήμερα δεν το πετυχαίνουμε. Και όχι μόνο αν θέλετε στην Αργέτα και στην Κατάδα, αλλά ακόμη και στο εκκλησιαστικό. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θέλει πολλή συζήτηση. Το 1952 ήρθε η ελληνική ραδιοφωνία και ο Νικολάκης δεν ήταν πολύ στα εκκλησιαστικά, αλλά είχε μάθει το προπάλιο του Πολυκράτη αρκετά καλά με τη χοροδία του και στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου των Μηνιατών και αναλήψεων σήμερα μάζεψε την ομάδα του και έγινε αυτή η ηχογράφηση, η οποία πράγματι υπάρχει στα αρχεία της ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, δηλαδή, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι το 1952 πριν το σεισμό. Η δικαιότητα τραγουδάει και στο Λιξούρι και στο Αργοστόλι να τραγουδάει το τροπάριο της Κασιανής. Έχουμε στις εφημερίδες πάρα πολλές κριτικές, ενθουσιώδεις, πολύ καλές κριτικές για το τροπάριο της Κασιανής και μία είναι αυτή, μία από αυτές είναι αυτή που βλέπετε. Όμως υπήρχαν στο Λιξούρι και άτομα που δεν είχαν δει στη χοροδία. Άλλοι που ζούσαν στην Αθήνα αλλά και ερχόντουσαν εδώ κατά διαστήματα. Ένας από αυτούς ήταν ο Αλέκος ο Καμινάρης, ο Κουρέας. Με μια φωνή βαριτόνου, στα κάτι θα έλεγα σε πολλά σημεία, μπορούσε να τραγουδάει και Χατζιαποστόλου ακόμη. Ο Νικολάκης, εδώ είναι το 1952, ο Αλέκος ο Κουρούκλης, άρπαξε τον Νικολάκη και άλλους τραγουδιστές και έκανε, χωρίς να χάσει το ύφος, μια πολύ ωραία παράσταση. Θα έλεγα μνημιακή, όπως τη λέμε, η συναυλία του 1952 με τη Μαρία Αλεξανδράτου και τον Αλέκο τον Καμινάρη. Το πρόγραμμα τυπώθηκε στο Αργοστόλι, είχαν έρθει και πάρα πολλοί αργοστολιώτες. Πραγματικά μια μεγάλη στιγμή για το λιξουριώτικο τραγούδι. Υπάρχει το πρόγραμμα, συλλεκτικό κομμάτι όπως λέω, και μέσα από αυτό βλέπουμε ότι έβαζε και τραγούδια του De La Porta, αλλά και τραγούδια του Μπουχάγκελ, τραγούδια και από άλλους μαέστρους κεφαλονίτες. Λίγο το νερό μου, το νερό μου είναι εκεί, σας παρακαλώ. Επίσης, με τη χοροδία αυτή πήγαινε και στη Ζάκυνθο πάρα πολλές φορές και μία από αυτές τις φορές είναι η φωτογραφία που δείχνει, συγγνώμη, ...1953 γίνεται ο μεγάλος σεισμός, σημείο 0 για την Κεφαλονιά. Ίσως ο σεισμός να είναι σωσμός. Ίσως τα πράγματα να είναι έτσι.
ό,τι γεννιέται πεθαίνει και ό,τι αν θέλετε πεθαίνει, γεννιέται, αυτό μη σας φαίνεται παράξενο, υπάρχει συνέχεια ζωής. 1954, 53 συγγνώμη και 54 βρίσκεται στην Κεφαλονιά από τα μονοπολά τα καταγόμενος, υπουργός και αργότερα υπουργός θερμοπλήκτων, δήμαρχος Μεσολογγίου κατά πολλά χρόνια, ο Χρήστος Ευαγγελάτος. Αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος και συγγραφέας, αξιόλογος και θα λέγα και ιστορικός και θεατρικός, ακούει τον Νικολάκη τον Κουρούκλη και του κάνει μία πρόταση. Παίρνει τον Νικολάκη μαζί με τη χοροδία του, του βρίσκει δύο κομμάτια του Ζαλοκώστα και του Σακελαρίδη, το Καψάλι Καψάλι και τον Πλατεώνη Τάφη, η πεπρωμένη νύξη όπως λέγεται, και τους λέει θα έρθείτε στο Μεσολόγγι. Πράγματι η χοροδία του Λιξουρίου είχε δεσμούς με το Μεσολόγγι και όλη η Κεφαλονία, γιατί πολλοί Κεφαλονίτες ήταν εκεί στο Μεσολόγγι, γιατί δούλευαν σε εποχιακές δουλειές και στο Ξηρόμερο. Και τι έγινε, τους είπε να τραγουδήσουν και να εδραιώσουν τις γιορτές εξόδου. Οι γιορτές εξόδου του Μεσολογγίου, το ξαναλέω, εδραιώθηκαν από τον Χρήστο Ευαγγελάτο και από τον Νικολάκη τον Κουρούκλη. Έτσι λοιπόν σώζονται όλες οι παρτιτούρες, όλο το υλικό από τον Καψάλι Καψάλι που γίνεται στην αναπαράσταση της 10 Απριλίου, την κινούμενη γιορτή 10, συγγνώμη, Κυριακή των Βαΐων, Σάββατο των Λαζάρου και Κυριακή των Βαΐων, μέρες εξόδου του Μεσολογγίου, και έτσι αυτά τα δύο άσματα που συνεχίζουν σήμερα να τα λένε στο Μεσολόγγι είναι ένα πρώτο θεμέλιο από τον Νικολάκη και τον Κουρούκλη. Ο Νικολάκης δεν έγραψε, σπάνια έγραψε ένα από αυτά τα κομμάτια, το ξύπνημα οργανικό είναι δικό του, όμως εναρμόνισε κομμάτια και κατέγραψε κομμάτια. Πολλοί λένε ότι ο Νικολάκης δεν είχε πολλές μουσικές γνώσεις. Όχι. Είχε πάει στην Ιταλία, ήταν όμως τύπος μποέμ. Σπούδασε με τον Σκλαβούνο, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία, ένα σπουδαίο αρχιμουσικό του Αργοστολίου που διέθετε την πάντα του Αργοστολίου, και το 1962 υπάρχει το πτυχίο του από το ελληνικό οδείο, επήρε με άριστα το πτυχίο της ενορχήστρωσης και ενοργάνωσης πνευστών και οδικής. Να, ένα τραγούδι σημαντικό, το αφιερώνω σε όλους, για χρόνια πλανόταν εδώ στην περιοχή μας, ιδιαίτερα σώθηκε στο Λιξούρι, είναι του μεγάλου Γεώργιου Σολομού, του μεγάλου Αργοστολιώτη, ένας σπουδαίος μεγάλος εκκλησιαστικός συνθέτης και όχι μόνο, με ριζοσπαστικά άσματα. Αυτό λοιπόν θα το δώσω σε σύντομο χρόνο σε βιβλίο που ετοιμάζω, μαζί με τον Λαμπριγιάννη τον Πεφάνη, και είναι ένα κομμάτι εξαιρετικό. Αυτό το κομμάτι τραγουδιόταν πολύ παλιά στα σχολεία, είχε κατεληφθεί και με τον Νικολάκη τον Κουρούκλη, ευρήκε τη θέση του, εσώθηκε και αναλυτικά θα κυκλοφορήσει στην εναρμόνισή του. Το 1954 έως το 1965 είχε προσληφθεί και υπηρετούσε στη ΒΕΣ ως μουσικοδιδάσκαλος για τη συγκρότηση χοροδίας που εκτός των άλλων συμμετείχε σε κάποια θεατρικά. Αυτό είναι σημαντικό. Θέλω να το πω ότι οι χοροδίες είναι σημαντικό να πλευρίσουν τα σχολεία. Αυτό έκανε και ο Νικολάκης. Εζητούσε στο δεύτερο δημοτικό, στο πρώτο δημοτικό Λιξουρίου, ακόμη και στο τρίτο, να βοηθήσει σε κάποιες θεατρικές παραστάσεις, να βοηθήσει τα παιδιά, να συμμετάσχει και η χοροδία του Λιξουρίου στα σχολεία. Υπάρχουν όλα αυτά τα πρακτικά, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που μας βεβαιώνουν. Έτσι λοιπόν, βοηθούσε στη Βαλιάνιο στα θεατρικά. Και εδώ έχουμε το πρόγραμμα της Παλιγενιστίας το 1959. Να το πρόγραμμα, είναι σημαντικό και αυτό για τη Βαλιάνιο Επαγγελματική Σχολή που εφέτος είναι τα 100 χρόνια του θεμελίου πλήθου της. 1915-2015 είναι σκηνές από την παράσταση εκείνη, όπου η χοροδία τραγούδησε, όπου τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν και στη χοροδία. Είναι σκηνές, είναι φωτογραφικό υλικό από εκείνες τις παραστάσεις. Και φυσικά εδώ, όταν έρχονταν επίσημοι, ακόμη και οι βασιλείς, ο Νικολάκης είχε διδάξει ειδικά τραγούδια για τη βασίλισσα, αλλά και για άλλα άτομα, ειδικά τα είχε εναρμονίσει για να δώσει το παρόν του. Ο Νικολάκης, ο Κουρούκλης, με μέλη της χοροδίας του και με μαθητές της Βαλιανίου Επαγγελματικής Σχολής και μαθητές πίσω. Το 1965, το 64 πέρασε, το 65, ο Δήμος Λιξουρίου με δήμαρχο τον Σπύρο τον Αντωνέλο, ένα δήμαρχο ενεργητικό και δραστήριο αρκετά, με πολλά έργα στο Λιξούρι, αποφάσισε να κάνει μια χοροδία. Πράγματι, η
χοροδία φτιάχτηκε από τη Γενάρη του 65, άρχισε η διαδικασία, το μαθαίνει ο Ευάγγελος Βασιάς και εξουλιώτης εφοπλιστής με μεγάλη προσφορά, πάει κεφαλινιακή θα έλεγα σύντιμη τάκη, με προσφορά που κράτησε παράδοση και άμυνα και ένα γράμμα του Βασιά που το στέλνει στο Σπύρο τον Αντωνέλο και του λέει και εγώ στο πλευρό σου είμαι οικονομικά να στηρίξω αυτή την χοροδία. Και επίσης εδώ ο Μητροπολίτης Λειτουργιώτης Καταγωγής Σπυρίδων, συνοδεινός της Ρόδου, στέλνει ένα γράμμα στο Δήμο για να βοηθήσει και να επενέσει όλη αυτή την πορεία. Επίσης εδώ είναι μια αλλαγή συμβουλίου της χοροδίας. Το έκανα αυτό και έβαλα έγγραφα, έλεγα πως ήταν πιο κοντά η οθόνη, για να σας πω το εξής, ότι ένα τέτοιο θέμα θέλει τεκμηρίωσή του. Γιατί πολλές φορές η μνήμη ξεχνά και αυτό είναι σημαντικό. Λαός που δεν έχει μνήμη, εμείς οι Έλληνες που σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουμε τη μνήμη μας, μας επιβάλλει ο ισχυρός και ο δυνατός αυτό που θέλει, αυτός που σε κληρώνει δηλαδή σε κυριαρχή, θέλει αντίσταση. Χρειάζεται η τεκμηρίωση και η κάθε δυνατή παρουσία. Εδώ έχω ένα πρόγραμμα, έχουν σωθεί πάρα πολλά προγράμματα με τον Νικολάκη, τον Κουρούκλη, και βλέπουμε ότι έβαζε και ένα ευρωπαϊκό ρεπερτόριο αλλά και ένα κεφαλονίτικο. Δεν στερούσε σε τίποτα η χοροδία του. Γιατί θέλω να σας πω ένα πράγμα. Εγώ θα μιλήσω ανοιχτά. Αγαπώ τον Μότσαρτ. Υπερβολικά. Είναι ο Θεός μου, να το πω απλά. Όμως θα πρέπει να μάθω και το Μότσαρτ και το Βέρντι, να μάθω και το Θοδωράκι και το Χατζηδάκι. Τι θα πρέπει να κάνουμε, τα οδεία στη Ζάκυνθο, τι λένε και στις χοροδίες. Όταν ο μαθητής είναι στο οδείο, επιβάλλεται να μάθει 2 χρόνια την παράδοσή του. Είτε είναι ματολινάτα, είτε είναι ότι 2 χρόνια μόνο την παράδοσή του. Και μετά τα υπόλοιπα. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε και εμείς στην Κεφαλονιά. Το νησί πρέπει ακόμη να έχει ταυτότητα. Έχει ταυτότητα όπως η χοροδία Αργοστολίου, η χοροδία του Λιξούλου κλπ. Περισσότερο τα δικά μας, εκείνα που τα έχουμε επεπολίσει. Και δυστυχώς γίνανε μουσιακά. Επίσης εδώ βλέπουμε κάποια έγγραφα για να ζήτησε η χοροδία τότε του Λειξουλίου και να πάρει τα πάνω της πρακτικό από την χοροδία της Λαμίας για να μπορούν, όπως γράφουν στα έγγραφα, να συντάξουν ένα πρακτικό σωστό και να καλύπτει πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Θα του έλεγα ότι το συνέταξαν θαυμάσια και πολύ προχωρημένο, γιατί σας λέω ότι συμμετείχαν όχι μόνο σε εκδηλώσεις, όχι μόνο σε τροπάρια κασιανής, αλλά και σε σχολεία. Πήγαιναν σε σχολεία, πήγαιναν σε γυροκομεία, τους καλούσε το γυροκομείο από τα Αργοστόλη, τους καλούσε το γυροκομείο Λειξουλίου, τους καλούσαν στα Αργοστόλη για την Αυτική Εβδομάδα του 1966. Και εδώ είναι ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδος του Λειξούλη, τους καλεί για να κάνουν το τροπάριο της Κασιανής. Να ακούμε ένα χειρόγραφο πρόγραμμα, δεν το βρήκα στη γραφομηχανία, αλλά έχει ενδιαφέρον. Και εδώ μπορεί κανείς να δει ότι υπάρχει και το τραγούδι, η σημαία, όπως λέμε, το τραγούδι των Χαβδάτων, που σήμερα δεν ακούγεται, έχει ξεχαστεί. Θα αποφύγω λίγο αυτά τα πράγματα. Είναι μια αναφορά σε πρόσωπα που προσέφεραν πάρα πολλά στο Λειξούρι. Θα τα διαβάσω μάλλον σύντομα, γιατί αξίζει τον κόπο να μνημονεύει κανείς τους ανθρώπους που με πολύ μεράκι βοήθησαν. Ήταν στο Συμβούλιο ο Σπύρος ο Αναλυτής, ο Σπυράκλειος ο Αναλυτής, ο Γιώργος ο Φιλιππάτος, ο Σπύρος ο Φαρακλός, ο Μινιάτης, ο Βασίλης ο Λουκάτος, ο Κεφαλάς, ο Κώστας ο Μονοκρούσος, ο Σπύρος ο Χρυσάφης, η Νίτσα Τυπάλδου, η Ελληνίτσα Τυπάλδου, ο Σπύρος ο Αναλυτής πάλι, ο Καλυμάνης, ο Σάββας ο Κατερέλος. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τους πρωτεργάτες, τους ανθρώπους που άφησαν κάποια πράγματα από την οικογενειακή τους ευημερία για να σταθούν στα κοινά, στα πρακτικά, και αξίζει κανείς να μνημονεύει. Εδώ είναι τα ονόματα των χοροδών. Πολύ σύντομα θα τα πω και αυτά. Μία αναφορά, γιατί δεν φαίνεται και πρέπει να ακουστούν. Τενόρι, Αθανάσιος Σταθάτος, Διονύσης Παπατάς, Ηλίας Γερασίμου Μινιάτης, Κουρέας, Σταύρος Συνοδεινός, Διονύσης Ραβαντινός Ρουσέλος, Γεράσιμος Μεσάλης, Σεκόντι, Κωνσταντίνος Μονοκρούσος, Σπύρος Εύτσος. Ο Σπύρος Εύτσος είναι ο μετέπειτα σπουδαίος πρωτοψάρτης της Κεφαλονιάς μας, με μεγάλη προσφορά, ξεπίδησε από αυτή τη χοροδία. Ο Γεράσιμος Παγκουλάτος, ο Ανδρέας Καζάκης, ο Σπύρος Αλεξανδρόπουλος Καραπατάλης, ο Κώσταλτης Μοσχονάς,
Ο Γεράσιμος Αβράμης, ο Γιάννης Δελαπόρτας Κάτσαρης, ο Ανδρέας και Βαγγέλης Καμήλος, ο Κύπρος Βεντούρας, ο Σπύρος Κλάβος, ο Νικόλας Αβράμης, ο Πυλαρινός Γεράσιμος ο μουσικός, εξαιρετικός. Πάρα πολύ καλός και συνθέτης και κιθαρίστας, εξαιρετικός. Να μια συνέχεια της χοροδίας. Ο Χαράλαμπος Αντωνέλος, Βαρύτονης, Σπύρος Καμήλος, Φανούλης Μινιάτης, Γεράσιμος Δαβουλιάνης Στραβοδαμουλιάνος, Σπύρος Ραυτόπουλος Κουρέας, Γεράσιμος Βασιλάτος Κουρέας, Αλέκος Καμινάρης, Νικόλαος Ραυτόπουλος, Νικόλαος Πιτσινής, Μπάση, Αδρίας Μαρκαντονάτος, Σπύρος Αραβαντινός, Ρουσέλος Παπόλος δηλαδή, Ηλίας Δημοσθένης Μινιάτης, Δημήτρης Τρακόπουλος, Μαέστρος Φιλαρμονικής, Νικόλαος Φαέλος, εξαιρετικός μουσικός. Επέθαινε με παράπονο ότι η πολιτεία ποτέ δεν τον κοίταξε. Νικόλαος Φαέλος, ξαναείπα, Ευθύμιος Μοσχόπουλος, ο δάσκαλος, Νικόλαος Κουρούκλης.